Υπάρχει άλλο ένα θρίλερ με ένα άλλο βρέφος το οποίο κατέληξε 2 μέρες μετά τη γέννησή του. Ναι, μια πολύ περίεργη και η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι όπως καταγγέλει ο πατέρας του παιδιού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε οι εξετάσεις που είχαν κάνει και οι δύο γονείς έδειχναν ότι έχουν κάποια γενετική πάθηση. Όλα φαίνονται να πηγαίναν καλά. Μπαίνει λοιπόν η γυναίκα μέσα να γεννήσει. Είχε κανονιστεί να γεννήσει με κεσαρική. 15 λεπτά πριν την συγκεκριμένη ώρα που θα έμπαινε, του λένε ότι παρουσιάστηκε μία επιπλοκή. Με αποτέλεσμα να γίνει νωρίτερα η κεσαρική. Μετά ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που μεταφέραν και τη μητέρα και το μωρό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Και μετά, από 2 μέρες, το παιδί κατέληξε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, οι γονείς κινούνται νομικά. Μάλιστα. Γιατί το παιδί ήταν υγιέστατο. Μένουμε εδώ.